καλησπέρα Βιβλιοβούλιο και πάλι και έχουμε ε, απόψε την ε, χαρά να φιλοξενούμε τη Τζούλια Γκανάσου, μία πεζογράφο της νεότερης γενιάς, ε, η οποία ε, κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα ε, πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα, το οποίο λέγεται «Δευτέρα Παρουσία» και για το οποίο είμαστε εδώ να συζητήσουμε, ε, το οποίο έχει μια επικαιρότητα δραματική, θα μπορούσε να το πει κανείς. Ε, Κυρία Γκανάσου, σα καλησπέριζουμε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή. Να είστε καλά. Ε, η δεύτερη παρουσία είναι. Ε, εκτελήσεται σε ένα, σε ένα περιβάλλον πολέμου. Σε ένα βομβαρδισμό. Ε, πρέπει να πω ότι. Η, ε, τη, έτσι όπως το διάβασα, α πούμε, το πρώτο που. Ε, μου έκανε εντύπωση και σκέφτηκα είναι ότι αυτό είναι ένα κατά κάποιο τρόπο αντιπολεμικό μυθιστόρημα ε, και ότι ε, κάτι τέτοιο έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε στην ελληνική λογοτεχνία με την έννοια ότι αφού ε, ζούσαμε σχετικά ε, ειρηνικά τό, ε, τόσα χρόνια, όχι σχετικά, ζούσαμε ειρηνικά και ζούμε βέβαια ευτυχώ. Ε, η ελληνική λογοτεχνία είχε απομακρυνθεί από τέτοια θέματα και λογικό είναι. Είχαμε παλιότερα παραδείγματα φυσικά μετά τον πόλεμο ε, και πεζογραφία που και επίση που ασχολήθηκε πολύ με, το, με τον πόλεμο. Αλλά αυτά στην μεταδικτατορική περίοδο ε, είχαν ε, κάπως ε, ξε, ξεχαστεί ως θεματικές. Ε, Πείτε μα ε, δύο λόγια εσεί καταρχά για, για, το λόγο για τον οποίο εμπνευστήκατε μια, ε, μια τέτοια υπόθεση και βέβαια και, και λίγο για, και για την υπόθεση του βιβλίου να Πολύ καταλάβουν ωραία. και οι τηλεθεατέ μα περί πρόκειται. Βεβαίω. Ε, η ιστορία διαδραματίζεται πράγματι σε μια βομβαρδιζόμενη πόλη. Οι κάτοικοι μένουν, διαμένουν ακόμη στα σπίτια τους. Είναι αυτή η υπόσχεση του πολιτισμένου πολέμου όπου θα ακούγονται σιρήνες ή οι κάτοικοι θα κατεβαίνουν στα καταφύγια και στη συνέχεια όταν τελειώσουν οι βομβαρδισμοί θα συνεχίζουν να διάγουν τον βίο τους κανονικά το οποίο είναι μια, η οποία είναι μια υπόσχεση η οποία δεν τηρήθηκε. Η αφορμή για τη συγγραφή αυτής της ιστορίας ήταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που βλέπουμε ότι ακόμα ως πόλεμος συνεχίζεται. Εγώ είχα ταξιδέψει πάρα χώρε του. Του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Οπότε είχα δει του λαού και να, να μένουν μαζί και να μην υπάρχει κανένα θέμα, αλλά να υπάρχει και από πολύ νωρί, από το 2014, και μια ε, εχθρική πολιτική. Αλλά ε, κυρίω στο επίπεδο ακριβώ τη πολιτική, όχι των ανθρώπων. Και όταν έγινε αυτή η εισβολή και άρχισαν να γίνονται οι βομβαρδισμοί και να έχουμε πληθώρα ε, εικόνων, γιατί πραγματικά μα ήρθαν τεράστια ποσότητα από βίντεο, από εικόνε, από μαρτυρίε, από όλα τα μέσα. Για το τι συνέβαινε εκεί, για το πώς φεύγαν οι άνθρωποι και όσοι έμεναν δεν έβρισκαν ούτε να φάνε, δεν έβρισκαν καταφύγια, ε, ηλικιωμένοι εγκαταλείπονταν στα σπίτια τους χωρίς καμία βοήθεια. Αυτό αποτέλεσε την αφορμή για, να, ε, για το τοπίο, για, την, ε, για το μέρος το οποίο διαδραματίζει την ιστορία. Ναι, και γιατί τα... δεν το προσδιορίζει. Εσείς στο βιβλίο. Όχι, είναι μια αφορμή και μετά όλα αυτά που συνέβησαν με τη Λωρίδα τη Γάζα και βέβαια συμβαίνουν ακόμα. Δυστυχώ ή ναι. ευτυχώ είναι τρομερά επίκαιρο. Δεν θα έπρεπε, δηλαδή, ε, κανεί δεν. Όλοι το απευχόμαστε, αλλά είναι τρομερά επίκαιρο. Ε, ε, αυτό αποτέλεσε το έναυσμα και επίση είχα στο μυαλό μου αυτή την εικόνα μια εγγονή με μια γιαγιά. Ναι. Οι οποίε μένουν τελευταίε στο σπίτι του, οι άντρε έχουν πάει στον πόλεμο, η μητέρα έχει βγει να βρει φαγητό και δεν έχει επιστρέψει. Η εγγονή διαπιστώνει ότι η γιαγιά έχει παραλύσει από το φόβο τη μέσα στη νύχτα και ενώ την παρακινεί να φύγουν, να πάνε να βρουν καταφύγιο, η γιαγιά αρνείται. Και η εγγονή αποφασίζει να πάρει τη γιαγιά ναι. στην πλάτη και να βγουν προσπαθώντα να επιβιώσουν στη βομβαρδιζόμενη πόλη. Αυτό είναι ένα, μια πολύ ισχυρή εικόνα του βιβλίου η 17χρονη Άννα που παίρνει στην πλάτη τη, την Όλγα, τη γιαγιά. Και, και, είναι μια εικόνα η οποία, η οποία χαρακτηρίζει το βιβλίο γιατί συνέχεια αυτές οι δύο γυναίκες στην ουσία ενώνονται σε ένα πρόσωπο. Ε, σε ένα σώμα. Σε ένα, σώμα. Σε ένα νέο, ζωντανό σώμα. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι ναι, όχι σε ένα πρόσωπο, σε ένα σώμα. Έχει ναι. σημασία γιατί έχουμε δει εικόνε ε, νέων ανθρώπων ή ε, γονέων ε, να έχουν τα παιδιά του ε, στην αγκαλιά ή να έχουν νεκρού στην αγκαλιά. Ενώ εδώ ήθελα και οραματίστηκα ένα νέο ζωντανό σώμα που αποτελείται πραγματικά. Το κάτω μέρο είναι η 17χρονη γονή Άννα και το άνω μέρο αυτού του διτού σώματο είναι η 75χρονη Νέα για την εποχή μα γιαγιά όλα. Ναι, και αυτό ναι. έχει τεράστια γιατί δημιουργεί μια σύμπραξη σε όλο το βιβλίο. Βέβαια, ναι. Και είναι και, και συμβολικό. Ναι. Η... η Άννα, μάλιστα, παραμορφώνεται. Δηλαδή, η της στήλη παραμορφώνεται από το κουβάλιμα τη ε, γιαγιά και παίρνει και αυτή ένα. Ναι, τα γόνατα τα λυγίζουν σχεδόν μόνιμα. Η Καμπουριάζη ε, γίνεται στην ουσία μέρος και ο αφιένας της ε, Σκίδη γίνεται μέρος όπως λέμε της πανίδα του πολέμου. Ναι. Γιατί μέσα στο πρώτο μέρος όπου βλέπουμε το διτό σώμα να προσπαθεί να βρει καταφύγιο βλέπουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στην ουσία έχουν αυτή την όψη τα σώματά τους. Ναι, Σχεδόν ναι. παίρνουν και τη μορφή σκιάς. Ε, οπότε ναι αλλοιώνεται γίνεται αυτό μέρος της πανίδας του πολέμου. Αυτό είναι το στο συμβολικό επίπεδο, δηλαδή, είναι αυτό που μάλλον θέλατε να πείτε ε, με την ένωση των δύο σωμάτων. Ε, το πάει και πολύ ε, παραπέρα γιατί το διτό σώμα είναι η εγγονή με τη γυαλιαστή, δηλαδή, αλλά είναι αργότερα, όπως θα συζητήσουμε, και ε, η γυναίκα που κοιοφορεί, η γυναίκα που θυλάζει. Ναι. Είναι τα δύο σώματα των εραστών που σμίγουν. Δηλαδή, το σώμα ε, μπορούμε να μιλάμε για την πατρίδα που αφήνουμε πίσω, μα έδιωξε και την πατρίδα που προσδοκούμε να βρούμε. Για το θάνατο και τη ζωή που συνεπάρχουν. Για τη σύμπραξη του νέου και του παλαιού, αλλά ναι. ενεργή συμπράξη, αλληλεπίδραση και ταυτόχρονα είναι και αυτή η έννοια της αλληλοβοήθειας που εμένα με απασχολεί σε όλο το βιβλίο. Ναι, όχι ναι. μόνο για τη γιαγιά και την εγγονή, αλλά και γενικότερα όταν ερχόνται και άλλοι ήρωες, ειδικά στο ναι. δεύτερο μέρος, ηρωίδες. Mm -hmm. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Ναι. Ε, και αφού λέτε για το δεύτερο μέρος, να πούμε λίγο για την υπόθεση ότι ε, οι δύο αυτές γυναίκες ψάχνουν απεγνωσμένα ένα καταφύγιο, ε, δεν βρίσκουν και τελικά καταλήγουν κάπου, σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος, ε, όπου γίνονται επίσης ιδιαίτερα πράγματα. Ε, είναι ένα υπόγειο, ένα υπόγειο καταφύγιο, στο οποίο υπάρχουν ε, ε, γυναίκες ή είτε τελεχώνες και μωρά. Mm -hmm. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Κοιτάξτε, όλο το βιβλίο, όπω είπαμε, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και υπάρχουν και παραπομπέ. Ναι, θα σα ρωτήσω και μετά γι' αυτό. Ναι. Ε, μέσα σε αυτή την έρευνα που έκανα, η οποία ήταν αρκετά εκτενή, ε, ήρθε στα χέρια μου ένα βίντεο από μια εταιρεία που πραγματικά με παρένθετε μητέρε, οι οποίε ε, συνέχιζαν να κάνουν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να κυοφορούν μωρά κατά παραγγελία και φυσικά με ωφέλη για την εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου στο Κίεβο. Και ισχύει, συμβαίνει και σήμερα. Οπότε με αφορμή αυτό και με αφορμή το γεγονό ότι είχα πάρα πολλέ πληροφορίε και από φίλου που μένουν εκεί ότι τα καταφύγια δεν ήταν ανοιχτά σε όλου. Δηλαδή είχαν υποσχεθεί ότι τα σχολεία, οι δημόσιοι ε, τα υπόγεια των ε, σιδηροδρόμων, του μετρό θα ήταν διαθέσιμα. Η γεγιά με την εγγονή στην ουσία δεν μπορούν να βρουν αλλού καταφύγιο. Και όταν φτάνουν μπροστά στο υπόγειο και ακούν από έναν φεγγίτη τα κλάματα των μωρών, ε, καταλαβαίνουν το αντιμετωπίζουν σαν δώρο Θεού. Το ότι επιτέλου του ανοίγει μια πόρτα και βρίσκονται σε ένα καταφύγιο όπου υπάρχουν γυναίκε. Αλλά οι γυναίκε, άλλε είναι κυοφορούσε, άλλε είναι θυλάζουσε και άλλε είναι αριθμημένε και φοράνε μόβ νοσοκομιακέ στολέ και κάφονται σε σειρέ, στη σειρά α πούμε, περιμένοντα να πάρουν ένα φάρμακο. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη εικόνα που έχει το διτό σώμα, που έχει η με την εγγονή, είναι ανακούφιση. Βέβαια αυτό ναι. στην πορεία του δεύτερου μέρου του βιβλίου. Ναι, γίνεται κάπω εφιαλτικό. Γίνε... Ναι. Αλλάζουν πάρα πολλά. Ναι. Αυτή είναι και βέβαια η, η ομορφιά τη μυθοπλασία. Ότι ναι, με παίρνει αφορμή από ένα πραγματικό γεγονό, αλλά από εκεί πέρα του δίνει όλη τη διάσταση και την ανάσα μέσω τη φαντασία, ώστε να γίνει κάτι παραπάνω. Ναι. Να δώσει δηλαδή και στον αναγνώστη ε, κάτι παραπάνω. Αυτό το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας ε, ε, ε σας απασχόλησε πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Στην Ουκρανία υπήρχε από πριν, υπήρχε Βεβαίως. από χρόνια δηλαδή μια νομοθεσία η οποία επέτρεπε, Βεβαίως. ε, επέτρεπε διαφόρων ειδών, εμπόρια. Ναι, ναι, όχι. Επιτρέπει και τη διαχείριση των οαρίων, δηλαδή κατάθεση οαρίων και διαχείριση τους από την εταιρεία όπως τα θέλανε και μάλιστα υπάρχουν και ιστότοποι αυτή τη στιγμή, όπου κατα, ε, καταγράφονται και τα πακέτα και το κόστος για κάθε θεραπεία που επιθυμεί κάποιο οποιοδήποτε ανά τον κόσμο να κάνει. Οπότε ναι. οι Ουκρανοί και άλλες χώρες το αντιμετωπίζουν Δεν είναι η μόνη φορά, ε, ε, ως μια διαδικασία πάρα νόμιμη, άκρος, χωρίς πάρα πολλές ηθικέ αναστολές, ε, γιατί έχει τρο φέρνει τρομερά έσοδα. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι στα σύνορα, και αυτό το έχω χρησιμοποιήσει στο βιβλίο, αν μια γυναίκα περνούσε τα σύνορα, το μωρόφι ήταν δικό τη. Γιατί ναι. στα, στις υπόλοιπε χώρε, στα σύνορα με την Ουκρανία, δεν αναγνωρίζεται η παρένθετη μητρότητα. Ναι. Και το, τα μωρά, και αυτό είναι μια ηρωίδα από το καταφύγιο η Ζα, η οποία ε, επιθυμεί διακαώ να κρατήσει το βρέφο για πάρα πολλού λόγου. Ε, προσπα, θα προσπαθήσει να φτάσει στα σύνορα, γιατί εκεί η νομοθεσία θα τη επιτρέψει το μωρό που κυοφορεί ε, να το κρατήσει σαν mm -hmm. δικό τη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολλά ηθικά διλήμματα Βέβαια. και τεράστιο προβληματισμό γύρω από αυτό το θέμα. Το οποίο μα απασχολεί και εμά. Δηλαδή και στην Ελλάδα υπάρχει Ιδέως. ζήτημα. Έτσι, σε όλη ναι. την Ευρώπη τώρα. Είναι πολύ επίκαιρο γιατί σε όλη την Ευρώπη τίθεται που, το θέμα το πού ξεκινάει η εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματο mm -hmm. και πού τελειώνει και αρχίζει η προσφορά. Ότι όντω αποτελεί πεδίο προσφορά. Και όντω αυτέ οι γυναίκε πραγματικά βοηθάνε ζευγάρια που είναι άτεκνα να αποκτήσουν παιδί και να το μεγαλώσουν σαν δικό του. Και είναι υπέροχο. Απλώ. Πώς γίνεται αυτό, με ποιου όρου και με αθέμητα μέσα και κατά πόσο αυτό αποτελεί και πεδίο ε, ε, κέρδου και σχροκέρδειας πολλές φορές από πολυεθνικές εταιρείε, εκεί μπαίνουν πολλά ερωτηματικά. Ναι. Το μυθιστόρημα έχει ένα κλίμα, θα έλεγα, ε, με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, χωρίς να είναι επιστημονική φαντασία, έχει θυμίζει λίγο Blade Runner, ας πούμε, σε ε, κάποιες στιγμές, γιατί είναι τα βομβαρδισμένα τοπία και είναι και ε, το στοιχείο ότι τα όπλα που υπάρχουν σήμερα, δηλαδή δεν χρειάζεται κανείς να πάει πολύ παραπέρα, να το κάνει μελλοντολογικό, τα όπλα που υπάρχουν σήμερα σε ένα πόλεμο καθιστούν τα τοπία... Ε, βομβαρδισμένα σαν τι ε, παλιές παλιέ μελλοντολογικέ που μάλλον τη ζούμε ε, ως ω παρόν πλέον. Ακριβώ. Ε, γι' αυτό και δεν είναι δυστοπία. Γιατί πατάει, είναι μυθοπλασία η οποία πατάει σε ένα ντοκουμέντο, σε ντοκουμέντα. Άρα είναι και με έναν τρόπο ένα πείραμα. Ε, έχει στοιχεία επιστημονικής φαντασία, αλλά είναι και ρεαλιστικό. Γιατί πατάει σε εικόνες που συμβαίνουν και έχουμε δει δηλαδή για τη λωρίδα της Γάζας υπάρχει μια σκηνή στο βιβλίο που πραγματικά ε, βομβαρδίζονται νοσοκομεία και γεμίζει ο τόπος Ε, θερμοκητίδες. ε Αυτό συνέβη. Οπότε δεν μιλάμε για δυστοπία ακριβώ. Μιλάμε για μια πάρα πολύ ε, συγκυρία, σχεδόν εφιαλτική, αλλά πατάει σε στην πραγματικότητα. Και επίση υπάρχει και ένα μαγικό ρεαλισμό στο βιβλίο που ε, μου βγήκε τον, ή τον επέλεξα συνειδητά συνείδητα, ε, που μου επιτρέπει να δώσω μια ποιητική χρειά, ενδεχομένω και χιουμοριστική χρειά, ούτω ώστε να υπάρχει μια αισιόδοξη πτυχή. Δηλαδή σε κάθε στιγμή αυτού του αγώνα των γυναικών για να επιβιώσουν. Ε, υπάρχουν ε, μικρά σημεία φωτός ε, που τις βοηθάνε να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Δηλαδή, κάποια στιγμή βρίσκονται κάτω ε, εξατλειμμένες, έχοντας δει και ανθρώπους, ε, η μόνη δίοδος για να φύγουν πια είναι να περπατήσουν δίπλα στις ράγες των τρένων, και αυτό συνέβη πραγματικά επίσης, ε. κλείσανε οι δρόμοι κάποια στιγμή στην Ουκρανία, και αρχίζει η γιαγιά και συλλέγει πασχαλίτσες. Ε, αυτή η σκηνή για μένα και έχει σχέση με τη φύση, πώς καταστρέφεται και επηρεάζεται και η φύση και δίνει μία... σαν να πηγαίνουν αλλού και για λίγο ξαποσταίνουν. Οπότε όλο το βιβλίο πατάει στη μυθοπλασία, στο, στο ντοκουμέντο, αλλά έχει και ένα μαγικό ρεαλισμό που αγαπάω πάρα mm -hmm. πολύ και έτσι δίνει μια ανάσα σε σχέση και με αυτά που μου έχουν πει οι αναγνώστες και οι κριτικοί έχουν καταγράψει από όταν κυκλοφόρησε. Mm -hmm. ε, τώρα... Γιατί θέλησατε να γράψετε ένα τέτοιο τύπου μυθιστόρημα, δηλαδή ε, αισθάνεστε πλέον εσείς ότι ο πόλεμος είναι κάτι που ε, μας αφορά πια πολύ περισσότερο από ό,τι μας αφορούσε όταν υπήρχαν πολεμικές συγκρούσεις εκτός Ευρώπης. Ναι βέβαια, μας περικυκλώνει υπό μία έννοια. Πρώτον, δεύτερον, εμένα με συγκλονίζουν οι εικόνες όπου άμαχοι διαμένουν στα σπίτια τους και βομβαρδίζονται ανα πάσα στιγμή. Δεν μπορώ ε, πραγματικά δεν μπορώ να μείνω ανεπηρέαστη και το κομμάτι κάτι πολύ πιο προσωπικό μου όταν έρχεται η, αυτή η στιγμή στη ζωή των ανθρώπων που τα παιδιά με έναν τρόπο αναλαμβάνουν ε, το μεγάλωμα των γονέων τους όπου ε, έτσι τα χέρια των γονιών γίνονται αυτά όπως και μπαίνουν τα χέρια της γιαγιάς πάνω στην εγκονίσα ζυμάρια όμορφη ζεστή ή παγωμένη κυσή. Ε, συνέβη και αυτό με έναν τρόπο στη ζωή μου, οπότε ε, ένιωσα ένα βομβαρδισμένο τόπο ε, στην Ευρώπη και γύρω μας, όπως είναι και τώρα στη Μέση Ανατολή. Ένιωσα αυτόν τον μαγικό μανδύα ή βάρος κάποιες στιγμές που όταν αλλάζουν οι ρόλοι στη ζωή των ανθρώπων και ε, ήθελα και πάρα πολύ να μιλήσω για αυτήν την ανάγκη ηλικιωμένη, που δεν είναι 75 χρονών πια ηλικιωμένη, ε, να, να είναι χρήσιμη. Και η γιαγιά ε, είναι χρήσιμη εντό εισαγωγικών ω το τέλος του βιβλίου. Εμένα mm -hmm. αυτό μου δίνει ένα τεράστιο όραμα. Mm -hmm. Αυτά τα τρία μαζί με όθησαν ε, να συνθέσω αυτό το κείμενο που βέβαια πήρε και τα ενία από ένα mm -hmm. σημείο και έπειτα. Mm -hmm. Ναι, ναι. Πάντως έχετε δίκιο. Δηλαδή η, η γιαγιά Όλγα είναι ε, πολύ βασική πρωταγωνίστρια ε, στο βιβλίο. Δηλαδή παίζει ένα ρόλο κέριο. Μέχρι, μέχρι, το τέλος. Τώρα δεν θα πούμε τι συμβαίνει. Όχι, αλλά, αλλά... είναι και η φωνή της διαμαρτυρίας πολλές φορές. Είναι, και είναι η φωνή της διαμαρτυρίας. Ναι. μόνη που τολμάει να φωνάξει. Ναι. Οπότε και αυτό ναι. με ενδιαφέρει. Ναι. Εδώ τίθετε, θέτετε εσείς δηλαδή και το ζήτημα αφενό αφενός της ανυμπόριας των απλών ανθρώπων μπροστά σε τέτοια γεγονότα. Φετέρω mm. όμως και, του και τους που πρέπει να υπάρχει ε, για για τη διαμαρτυρία, για την, να, μην, να μην δέχεται κανείς ε, τα πάντα και να προσαρμόζεται στα πάντα. Εγώ ούτως ή άλλως κατάγομαι ε, από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Έχω και, και ένα μέρος των σπουδών μου, είναι πάνω σε αυτό, του αρθού λόγου. Μέσα στον αρθό λόγο ήταν ο άνθρωπος πρώτος. Δηλαδή, δεν έφυγε ο σκοταδισμός και αυτή η, η ομορφιά του αγώνα προκύπτει και από εκεί για μένα. Ότι οι άνθρωποι πρέπει ακόμα και όταν νιώθουν ότι όλα έχουν καταστραφεί πρέπει να συνεχίσουν να αγωνίζονται. γιατί στην επόμενη γωνία υπάρχει μια ε, έκπληξη οπότε με έναν τρόπο και οι γυναίκες στο καταφύγιο με τις παρένθετες μανάδες κάποιες είναι απαθείς, κάποιες έχουν παρετηθεί αλλά κάποιες είναι ζωντανές και κάποιες οραματίζονται ένα καλύτερο μέλλον και θα το διεκδικήσουν, θα διεκδικήσουν ε, mm. να βγουν από αυτή την αιχμαλωσία που λίγο θυμίζει και στρατόπεδα συγκέντρωση. Γιατί υπάρχει μια υπόσχεση εργασία που απελευθερώνει, ενώ στην ναι. ουσία η εργασία εκεί μέσα μόνο δεσμεύει. Ε, οπότε, ναι, υπάρχει αυτό το όραμα τη αγωνιστικότητα και ότι οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίζουν να αγωνίζονται. Ναι. Ε, και ήθελα να σα ρωτήσω, η επιλογή αυτή είναι και γιατί ε, θέλατε να. Να μιλήσετε για τη, για τη γυναίκα σε τέτοιε συνθήκες, δηλαδή είναι, ε, γιατί τα βασικά πρόσωπα είναι γυναικοί, υπάρχουν αντρικοί χαρακτήρες φυσικά, αλλά, αλλά η γυναίκα και η θέση της σε μια συνθήκη πολέμου είναι και το κεντρικό στοιχείο του, του μυθιστορήματος, έτσι δεν είναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή τον τελευταίο καιρό δραστηριοποιούμε και με τη Φωνή τη, που είναι μια ομάδα συγγραφέων κατά τη έμφυλη βία και των γυναικοκτονιών, έχω ευαισθητοποιηθεί πολύ περισσότερα βλέποντα και όλα αυτά. Και ήθελα να βάλω δύο γυναίκε, γιατί είναι και πιο ευάλωτε ενδεχομένω. Και γιατί να φοβόμαστε να δούμε δύο γυναίκε στον πόλεμο. Γιατί έχοντα ε, διαβάσει και πολλά αντιπολεμικά μυθιστορήματα μεγάλων ε, συγγραφέων ε, παγκόσμιου βελληνικούς, ε, δεν είχα δει μια γυναίκα να προσπαθεί να επιβιώσει, όχι απαραίτητα να πολεμήσει, αλλά να επιβιώσει, ε, όποιο μέσο διαθέτει, ε, να, να, να ασφάλει, να βλάψει, ε, αλλά ταυτόχρονα και να βοηθήσει. Ε, οπότε ναι, ήταν ε, σκόπιμο. Ναι. Και ταυτόχρονα η σύμπραξη με τους άντρες ε, γίνεται στο πλαίσιο ε, μια πάλι αλληλοβοήθεια, η οποία είναι ναι. και διφορούμενη στην αρχή. Α πούμε, με ένα πλάσμα, έναν έφηβο που εμφανίζεται από πολύ νωρί στο βιβλίο. Ε, και ε, ε, υπάρχει μια περίεργη σχέση με τι γυναίκε. Τι κλέβει, μετά τι βοηθάει. Ναι. Ήθελα να δείξω και αυτό, ότι οι άνθρωποι ξεκινάνε ε, έχοντα όλε τι θετικέ σκέψει και στην πορεία όλα ανατρέπονται, αλλά μετά ανατρέπονται ξανά. Και δεν είναι τίποτα δεδομένο. Και οι γυναίκε αυτή τη στιγμή αποτελούν και. Ε, σύμβολο για μένα ε, του που θα έπρεπε να έχει πάει η κοινωνία θα έπρεπε η, όπως και τα παιδιά, υπάρχουν κάποια παιδιά και αυτό είναι πραγματικό γεγονός στο ε, καταφύγιο με τις παρένθετες μητέρες το ένα πάσχει από σύνδρομο down και αυτό το έχουν στην άκρη ε, ένα άλλο έχει ενωμένα τα δάχτυλά του. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Υπάρχουν ντοκουμέντα για αυτά. Ότι τα παιδιά που έχουν μια μορφή, ε, όχι 100% ας πούμε, το σώμα του, δεν είναι όπω θα θέλαν τα τέλεια όντα να παράξουν αυτέ οι εταιρείε, τα βάζουν στην άκρη. Και κανεί δεν ξέρει τι συμβαίνει με αυτά τα παιδιά. Αλλά δεν είναι μόνο οι γυναίκε. Είναι οι γυναίκε, για μένα, ήθελα να μιλήσω για τι γυναίκε, ήθελα να μιλήσω για ε, του ηλικιωμένου, ήθελα να μιλήσω και για τα παιδιά που εγκαταλείπονται. υπάρχουν και άλλ Σε άλλα σημεία αναφέρομαι στα παιδιά, σε παιδομάζωμα mm -hmm, και στι mm -hmm. συνέπειε που έχει αυτό. Τα παιδιά που εγκαταλείπονται επειδή δεν ανήκουν στα τέλεια όντα. Οπότε μπαίνουν πολλά ερωτηματικά και σε ναι. σχέση με αυτό. Ε, ένα σημείο που προσωπικά έτσι θεώρησα. Ε, πολύ ιδιαίτερο και συγκλονιστικό μπορεί να πει κανείς, είναι το πώς εξασφαλίζουν τροφή οι, οι γυναίκες αυτές σε μέσα στο στρατόπεδο αυτό, να το πούμε έτσι, συγκέντρωσης. Και είναι φοβερό το ότι... Εντάξει, τώρα θα το πούμε αυτό. Δεν να το πούμε, θα το πούμε. Δεν πειράζει. Ε, πίνουν το γάλα των λεχόνων, δηλαδή και έτσι επιβιώνουν. Αυτό είναι, ε, είναι εντυπωσιακό βέβαια. Και σε συμβολικό επίπεδο δείχνει και, μία, και, το, και την ε, αυτονο, αυ, αυτόνομη ε, έτσι, ύπαρξη της ε, γυναίκας και την αυτάρκειά της με έναν τρόπο. Αλλά δείχνουν και, ε, και τη, τα ακραία όρια στα οποία μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Βεβαίω και αυτό ήταν ένα έβριμα δικό μου, γιατί σκέφτηκα πώς θα τρέφονται αυτές όλες οι γυναίκες εκεί κάτω. Ε, και σκέφτηκα ότι είναι συγκλονιστικό το να ε, μοιράζονται το γάλα ε, και αυτές οι ίδιες μετά ε, να εκβιάσουν και λίγο οι λεχόνες, όταν θα υπάρχει μία, θα, αυτό δεν θα το αποκαλύψουμε, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα για το ποιος θα πάρει την αρχηγία κάποια στιγμή, οι ίδιες οι λεχόνες θα εκβιάσουν ότι θα κόψουν το γάλα, οπότε οι υπόλοιπε θα πεινάσουν ε, αν δεν ε, συνταχθούν μαζί τους. Οπότε και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω για πάρα πολλά θέματα που αφορούν το σώμα, τον άνθρωπο. Ε, το πόσο ακριβώς αυτόνομος είναι ε, και το πόσο... Εξαρτώμενο είναι και από τι είναι εξαρτώμενο, και πόσο το σώμα ορίζει τα πάντα στην ουσία και τη φθορά και το χρόνο και την θέση μα στον κόσμο και τον τρόπο που αυτοπροσδιοριζόμαστε και που ονειρευόμαστε ή που φοβόμαστε. Ναι. Ε, τώρα, σίγουρα δεν πρόκειται για ε, μυθιστόρημα που δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στον έρωτα, αλλά υπάρχει και ο έρωτας ως στοιχείο στο μυθιστόρημα αυτό ακόμα και στις πιο ε, δυσμενείς συνθήκες yeah. ε, μπορεί να υπάρξει ένας έρωτας και συμβαίνει και αυτό εκεί ε, όλοι ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες μπορούν και να αγαπήσουν και να αγαπηθούν ε, αλλά και αυτό δεν είναι δεδομένο είναι μέσα oh. σε ένα κλίμα ε, εξαίρεση σε ένα κλίμα πολέμου ε, αλλά η νεότητα και το σώμα, όπως λέτε, είναι και αυτά ε, στοιχεία της πραγματικότητας. Ναι, είναι αυτό ο έφηβο που έρχεται πολύ νωρί στην ιστορία και ο οποίο στην ουσία έχει μια διφορούμενη υπόστηση για πάρα πολύ, για μεγάλο μέρο του βιβλίου. Ωστόσο και φοράει μια αποκριάτικη μάσκα πάπια. Γιατί υπάρχει λόγο, δεν θα το πούμε αυτό, αλλά υπάρχει λόγο, αιτιολογείται γιατί αυτό και άλλοι ε, έφηβοι Κυκλοφορούν προσπαθώντα να επιβιώσουν στα συντρίμια, φορώντα αποκριάστικε μάσκες ζώων. Αλλά κάποια στιγμή, όταν βγάζει πια τη μάσκα και τον... στην εγγονή και την κοιτάει στην Άννα, εκεί πραγματικά υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο εφήβων, η οποία συνεχίζεται μέχρι σχεδόν το τέλο του βιβλίου. Και για μένα ήταν και αυτό μια ανάσα, και για τον συγγραφέα και για τον αναγνώστη τελικά από ό,τι φαίνεται. Γιατί είναι η συνέχεια της ζωής. Επίσης είναι αυτό που, το ένστικτο, στο οποίο δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Μα καλεί. Ε, και υπάρχει μια στιχομηθεία ανάμεσα σε αυτά τα δύο παιδιά όταν τελικά βρίσκονται μαζί. Όπου λέει το αγόρι, στο κορίτσι: θα σου, φτιάξω, θα σου φτιάχνω μια χώρα που δεν θα σε διώχνει. Και απαντάει το κορίτσι: Θα σου φτιάξω μια χώρα που δεν θα σε πληγώνει. Ναι. Και για μένα αυτή η στιχομηθεία έχει τεράστια σημασία επίσης. Ναι. Με ναι. συγκινεί βαθιά. Mm -hmm. Εδώ θα ήθελα να κάνω την παρατήρηση ότι <coughs> η πλοκή έχει κάτι το αφαιρετικό χωρίς να, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι χάνει τη δύναμή της. Αντίθετα, δηλαδή δεν έχουν τόσο σημασία τα ονόματα, έχουν σημασία οι ρόλοι. Δηλαδή και, και τα είναι, mm. είναι πολύ συμβολικό αυτό το μυθιστόρημα, έτσι δεν είναι. Έχει δηλαδή πιο πολύ από το όνομα του παιδιού, με τη μάσκα βλέπεις τη μάσκα. Ε, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Δεν θυμάσαι τόσο το όνομά του, θυμάσαι ότι είναι το παιδί με τη, μασ... με τη μάσκα. Ακριβώ, Είναι βαθιά υπαρξιακό. Ναι. Εγώ το πρώτο βιβλίο που ήρθε στα χέρια μου από τον πατέρα μου ήταν η ναυτία του Σάρτρ. Οπότε με έχει στοιχειώσει με έναν τρόπο, ήμουν και πολύ μικρή. Ε, είναι βαθιά υπαρξιακό. Οπότε οι ρόλοι είναι που φέρουν όλο το βάρος αυτής της ιστορίας. Ε, και στο επίπεδο των προβληματισμών, των στοχασμών που εγείρονται, αλλά και στο επίπεδο το συναισθηματικό. Ναι, ναι, ναι. Ε, και, αλλά και η έλλειψη, ε, ο, το γεγονό ότι δεν ονοματίζεται τη χώρα, μιλάτε απλώς για, ε, για συγκεκριμένα κύματα, για σύνορα που δεν ξέρουμε ποια είναι. Ε, όλα αυτά δίνουν ένα στοιχείο πολύ υποβλητικό στο μυθιστόρημα ε, και κάνουν την έλλειψη του συγκεκριμένου να γίνεται πιο ε, να, να αφήνει μεγα, πιο, πιο ισχυρό αποτύπωμα, νομίζω. Ναι, και έτσι το ήθελα. Δεν ήθελα να είναι συγκεκριμένο. Και όπως φαίνεται, αφορά αυτή τη στιγμή ναι. όλους τους τόπους. Όμως ήθελα να σα ρωτήσω γιατί ε, 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 είναι πολύ σπάνιο να δούμε σε μυθιστόρημα υποσημειώσεις. Γιατί επιλέξατε να βάλετε υποσημειώσεις. Έχετε... Όπου υπάρχει ντοκουμέντο για την Ουκρανία, ας πούμε, που αποτελεί πηγή ε, αναφοράς και έμπνευση, ε, είναι πιο λογικό. Αλλά για, γιατί όμω το κάνετε και σε άλλε περιπτώσει. Και είναι, δεν το βλέπουμε. Είναι... Ναι, αυτό ήταν ένα πείραμα το οποίο το, ε, ήθελα να δω ε, από τις αντιδράσεις των αναγνωστών και των κριτικών πώ ε, θα επιδρά ε, στη μυθοπλασία, ειδικά για τα πραγματικά γεγονότα, η παράθεση του αληθινού γεγονότος. Ε, και η δυνατότητα που δίνεται με αυτόν τον τρόπο σε κάποιον να ανατρέξει σε mm -hmm. αυτό και να το επιβεβαιώσει. Ε, μπορεί σε κάποιος να αποδυναμώνει τη μυθοπλασία, να ε, μειώνει τη μαγεία. Σε μένα και στους περισσότερους μέχρι τώρα έχει λειτουργήσει θετικά γιατί ενδυναμώνει αυτό που εγώ μπορεί απλώς να έχω φανταστεί. Δηλαδή είναι σαν να κλείνει το μάτι σε πάρα πολλά, σε πάρα πολλά σημεία ότι δεν το έχω φανταστεί. Αυτό συμβαίνει. Οπότε φτάνει ένα πείραμα ανάμεσα στη μυθοκλασία και το γεγονό. Τώρα, στα άλλα σημεία που βάζω, α πούμε, επειδή οι εγγονεί με τη γεγιά βρίσκουν μέσα στα χαλάσματα κάποιε σελίδε από ένα μυθιστόρημα. Του ε, τους, ναι, του. Ναι, ε, Εκεί το βάζω καθαρά ε, για ακαδημαϊκού λόγου, γιατί αγαπάω πάρα πολύ να, να, να είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Και επίση, επειδή αυτό το βιβλίο, στο οποίο αναφέρομαι, η Σατανική Στύχη, είναι το πιο αμφιλεγόμενο έργο του. Είναι αυτό που του κόστησε στην ουσία και την παρουσία του στον κόσμο τη Μέση Ανατολή. Τον εκδίωξαν λόγω αυτού. Έχει και, ένα, και αυτό ένα συμβολικό χαρακτήρα γιατί μιλάει. Κάποια στιγμή λέει ο Ρουσντή: Η επανάσταση ε, είναι ε, ε, η εξωρία, η εξωρία είναι επανάσταση και όλα αυτά συνδιαλέγονται. Τι είναι η πόλη σου πλέον, Μια κατεστραμένη, λέει λατημένη αίθουσα αναμονή. Οπότε ακριβώ επειδή συνομιλούν κάποια στίχη που διαβάζουν οι γιαγιά με την εγγονή και με έναν τρόπο τις θρέφουν εκείνη την ώρα όταν δεν έχουν τροφή, ήθελα να, 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 να καθίσταται φτυκτό και αυτό να το βρει mm -hmm. κάποιος. Να είναι συγκεκριμένο από που κατάγεται. Μάλιστα. Αυτή. Ναι. Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω ε, κάτι πέρα από το βιβλίο. Πώς ένας ε, ε, νέος άνθρωπος όπως εσείς ε, που έχει ήδη βέβαια έξι μεθυστορήματα στην... 20 χρόνια είμαι στο χώρο. 20 χρόνια στο βεβαίως, χώρο. είναι ευχαριστώ, αλλά είναι κατευθυνσμός. 20 χρόνια. Από το 2006 νομίζω ναι, έχετε ξεκινήσει να δημοσιεύετε. Πώς έχετε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια την, το, το μικρό κόσμο της ελληνικής λογοτεχνίας. Πώς ήταν για σας η, η είσοδο στο χώρο αυτό. Ήταν εύκολη, ήταν δύσκολη. Ε, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στο, εγώ κατάγομαι από βιοπορίζομαι από τελείω άλλο ναι, ναι, ναι. χώρο. Και οι γονεί μου είναι φυσικοί, οπότε είναι από άλλο χώρο. Οπότε ο χώρο ήταν εντελώ άγνωστο. Ήρθαμε πάρα πολλέ ψευδεστήσει ε, και πάρα πολύ ορμή. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι στην πορεία των χρόνων. Σιγά-σιγά, ε, βιβλίο με το βιβλίο. Ε, Α, χτι, άρχισε και χτιζόταν κάτι. Οπότε εγώ δεν έχω παράπονο από το χώρο. Δηλαδή το τρίτο μου βιβλίο, που ήταν το, ως το τέλος, ήταν υποψήφιο για κρατικό βραβείο. Και δεν με ήξερε κανείς. Ε, το τέταρτο π, πήρε βραβείο και πάλι ήταν υποψήφιο. Οπότε δεν έχω παράπονο από το χώρο, καθόλου εγώ. Ναι. Ε, Είμαι όμω ένα πολύ αγωνιστικό άνθρωπο. Ε, αγαπάω πάρα πολύ τη λογοτεχνία. Αυτό θα σα το πούν όλοι οι άνθρωποι του χώρου. Ε, και νομίζω ότι τελικά όποιο ε, θέλει να πορευτεί σε έναν δρόμο, απλώ πρέπει να χτίζει. Λιθαράκι, λιθαράκι. Ψηφίδα, ψηφίδα. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Κυρία Γκανάσου, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μα εδώ απόψε. Κι εγώ και εύχομαι ε, Δευτέρα παρουσία σε ό,τι ποθεί ο καθένας. Σας ευχαριστώ. Γκασμέντ Καπλάνη. Με λένε Ευρώπη. Μυθιστόρημα, αφήγημα, ο ίδιο ο συγγραφέα το χαρακτηρίζει μυθιστόρημα. Γκασμέντ Καπλάνη. Είναι γεννημένο στην Αλβανία και ήρθε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 1990. Αφού έκανε διάφορε δουλειέ, μεταξύ άλλων ήταν πρίπτερας, τέλειωσε τη φιλοσοφική σχολή και πήρε διδακτορικό από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνετε ότι η εξοικείωσή του με την Ελλάδα και με τη γλώσσα ε, πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όχι πρέπει, είναι. Το 2006, ο Καπλάνη βγάζει το πρώτο πεζογραφικό του βιβλίο, γραμμένο στα ελληνικά, και έχει τίτλο ημερολόγιο συνόρων. Τι σημαίνει ημερολόγιο συνόρων? Σημαίνει ότι είναι μόλις που έχει περάσει τα σύνορα προς την Ελλάδα και είναι οι πρώτε του εμπειρίε από την επαφή με το ελληνικό περιβάλλον. Εκεί ε, υπάρχουν ε, οδυνηρά ζητήματα, υπάρχουν όμως και φεδρά, υπάρχουν και ανεκδοτολογικού τύπου. Σημασία έχει ότι με εκείνο το βιβλίο ο Καπλάν κάνει το εξής λίγο περίεργο ή αναπάντεχο. Για την ελληνική λογοτεχνία. Ε, γράφει στα ελληνικά και γράφοντα τα ελληνικά εντάσσεται απευθεία στην ελληνική λογοτεχνία. Γιατί, αν κάποιο ε, είναι ξένος και έχει μεταφραστεί από τα ελληνικά, τότε δεν τον εντάσσουμε. Αν όμω είναι ξένος και γράφει απευθεία στα ελληνικά, εντάσσεται στην ελληνική λογοτεχνία. Παράδειγμα από αυτού είναι ο Βασίλη Αλεξάκη ο οποίο έγραφε γαλλικά στα πρώτα του βιβλία και οι Γάλλοι τον θεωρούσαν Γάλλο συγγραφέα. Γιατί ήταν στο Παρίσι, έγραφε απευθεία στα γαλλικά και ακόμη δεν μεταφραζόταν. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν είναι η περίπτωση του Καπλάν. Το Μελένα Ευρώπη είναι η υστερότερο βιβλίο του από εκείνο με το οποίο ξεκίνησε. Βγήκε την πρώτη φορά το 2010, αλλά τώρα κυκλοφορεί σε επανέκδοση από τις εκδόσεις επίκεντρο δεν είναι απλώ επανέκδοση, το βιβλίο είναι γραμμένο, περασμένο από δεύτερο χέρι. Επομένω, έχουμε να κάνουμε με ένα καινούριο ίσω υλικό, το οποίο παρόλα αυτά παραμένει στην, και, στη διεθνική, και στη διεθνή επικαιρότητα και στην ελληνική λογοτεχνική επικαιρότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα παραμένει για προφανεί ε, λόγου. Μιλάει για τη μετανάστευση, μιλάει για την υποδοχή των ξένων ε, στην Ευρώπη εμπροχημένο για την υποδοχή ενός Ευρωπαίου από τη χώρα του σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα μιλάει για το πώς αντιμετωπίζεται ο, ο μετανάστης μιλάει, θίγει ζητήματα ετερότητας, φιλής όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αποτελούν ατζέντα της εποχής μας και όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για το σύνολο του πλανήτη στο δεύτερο βιβλίο του αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ο Καπλάνη εξηγεί τη σχέση του με τα ελληνικά. Πόσο παιδεύτηκε στην αρχή ε, να μάθει ελληνικά. Να ξεχωρίζει τους ελληνικούς χαρακτήρες. Να καταλαβαίνει πού πηγαίνει το ρήμα και το αντικείμενο μέσα σε μια πρόταση. Το πιο ενδιαφέρον. Εκείνο με το οποίο αγωνίστηκε από την πρώτη στιγμή στα ελληνικά ήταν να μάθει το ελληνικό υβρεολόγιο. Γιατί, όπως σωστά λέει, Ακόμα και όταν ξέρουμε καλά μία ξένη γλώσσα, η βρυσιά μα ακούγεται, δεν έχει την ένταση που έχει όπω όταν βρίζουμε ε, στη μητρική μα. Την ακούμε και παραμένει λίγο ξένη, απλώ τη λέμε. Προσπάθησε λοιπόν να εξηγηθεί με τόσο ε, περίεργα και προχωρημένα πράγματα. Τα κατάφερε. Αν διαβάσει κανεί το βιβλίο του τώρα, δεν ε, ε, φαντάζεται καν ότι δεν νίκησε ελληνικά. Ε, πρέπει να πω ότι ο ίδιο έχει φύγει πια είναι στο ε, Σικάγο, όπου διευθύνει ένα κέντρο αλβανικών ε, σπουδών, ε, ε, αλβανικής ε, φιλολογίας. Παραμένοντας όμως στο Σικάγο, επανεκδίδει ε, βιβλία του ελληνικά, άρα παραμένει ζωντανό μέλο, ζωντανό κομμάτι και στοιχείο της ε, ε, ελληνικής ε, πεζογραφίας, η οποία πρέπει να πω ότι εδώ και 30 χρόνια ε, έχει δημιουργήσει μία τάση ε, μία κατηγορία ε, βιβλίων, τα οποία είναι για την, ε, μετανάσ... για την μετανάστευση ή μάλλον για τη μετακίνηση κάποιου από τόπο σε τόπο και για τον ε, τρόπο της ε, αποδοχής του ή της άρνησής τους των ε, ε, κατοίκων της χώρας της να, ε, να τον δεχτούν και να εξηγηθούν ε, μαζί του. Το βιβλίο του Καπλάνη δεν είναι αισιόδοξο γιατί δείχνει ότι Εν τέλει κάποιο δεν τα καταφέρνει. Δεν μπορεί να παραμείνει, ακόμα και αν έχει εξηγηθεί πάρα πολύ, και πηγαίνει, ε, βέβαια, στον τόπο και στο όνειρο οποιοδήποτε μετανάστη και ξένο, ε, καταλήγει στην Αμερική. Έχει όμω πάρα πολύ ενδιαφέρον για τα δικά μα δεδομένα, που έχει να κάνει από το χειρισμό τη γλώσσα και τα θέματα, μέχρι τα πρόσωπα. Κλείνω προσφέροντα το εξή στοιχείο. Ο Καπλένη σε αυτό το βιβλίο, επειδή έχει εργαστεί και ω δημοσιογράφο σε ελληνική εφημερίδα, στα Νέα, ε, παίρνει συνεντεύξει από άλλου μετανάστες, όχι μόνο από, ε, την, ε, όχι μόνο από την Αλβανία που είναι η ομοεθνής του, αλλά και από τη Συρία ε, και από την Αφρική, ε, ακόμα και από την ε, Κίνα. Αυτές οι συνεντεύξεις μπαίνουν παρεμβλήτως στην ε, κεντρική αφήγηση και δημιουργούν αυτό που ονομάζουμε «προφορική ιστορία». Ή μάλλον λειτουργούν σαν προφορική ιστορία και ακούμε τη φωνή άλλων ανθρώπων μέσα σε μια αφήγηση η οποία στο τέλος ε, τα ενσωμάτωνει όλα. Ένα ε, βιβλίο που αξίζει τον κόπο να διαβάσουν ε, πάρα πολύ και εντελώς διαφορετικών ενδιαφερόντων αναγνώσεις. Θα δούμε τώρα και μερικέ από τι πρόσφατε κυκλοφορίε. Παρέα με τη Σταυρούλα Παπασπύρου. Σταυρούλα, γεια σου. Γεια σου, Μανώλη. Ε, και έχεις, έχεις, ξεκινάω με και τη ξένη, Βασιλική ναι. Πέτσα mm -hmm. που ήταν μια από τις πρώτες προσκεκλημένες της, της εκπομπής, εκπομπής. Ναι, ναι. για το μυθιστόρημα της «Δεν θα αργήσω» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις πόλης. πόλης. Γράφει για μια τραγωδία που συνέβη πριν από πολλά χρόνια, το 1989, στην Αγγλία, ναι. στο Χίλσμπορο, Θα μπορούσε να γράψει για τα τέμπη, θα μπορούσε να γράψει για το μάτι θα μπορούσε να γράψει για το Σάμινα. Δηλαδή, μιλάει για μια τραγωδία και κυρίως μιλάει βασικά για τους επιζώντες μιας τραγωδίας. Ναι. Δηλαδή, έχει εδώ μια παρέα. Αυτό είναι ναι. ποδοσφαιρικό. Είναι ποδοσφαιρικό, θυμίζω τότε. Ποδοσφαιρική τραγωδία. Ναι, ναι. Εδώ δεν λέγονται πάρα πολλέ λεπτομέρειε μέχρι το τέλο. Στο τέλο γίνεται το αποκορύφωμα. Αλλά αυτό που συνέβη το 89, τον Απρίλιο του 89, ήταν σε ένα match τη Λίβερπουλ με την Νότιγχαμ, εκτό έδρας, εκτό Λίβερπουλ. Μπήκανε τόσοι πολλοί ε, φιλάθλοι, μέσα σε μια συγκεκριμένη. Ε, σε ένα χώρο Σε ένα χώρο, πίσω, ναι, στο, πέταλο στο πέταλο του ναι. γηπέδου. Ποδοπατηθήκανε. Ποδοπατηθήκανε. Η αστυνομία έβαζε κι άλλου μέσα, χωρί να έχει αίσθηση του τι συμβαίνει. Και πολλοί που ήταν γατζωμένοι στα κάγκελα μπροστά στον αγωνιστικό χώρο, ε, νομίζαν οι αστυνομικοί ότι αυτοί θέλουν να πηδήξουν μέσα στο γήπεδο, ενώ οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν ανάσχεση. Ναι, ναι, Υπήρξαν πάνω από 90 νεκροί και εκατοντάδε τραυματίε. Και αυτό που είναι το τραγικό είναι ότι η αστυνομία προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη στους φιλάθρους. Ότι ήταν πιωμένοι, ότι ήταν χωρίς εισιτήρια και θέλουν να μπουν τσάμπα, ότι κάνανε απρέπειες, δηλαδή και όλα φανερώθηκαν. Όχι Ναι, αλλά η δεν ήταν αλήθεια, αυτό το θέμα εδώ. η ναι. πλήρης αλήθεια, μετά από μεγάλο αγώνα των συγγενών των θυμάτων, αποκαλύφθηκε το 12 από το 89 ως το 12 γινόντουσαν έρευνες για να δούνε ποιος φταίει. Και τα λάθη της αστυνομίας ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Και μετά από χρόνια ε, αποδοθήκαν ευθύνε. Εδώ το είναι. βιβλίο διαδραματίζεται στην επέτειο των 20 ετών, το 2009 από τότε που έγινε αυτή η τραγωδία. Δεν υπάρχουν δηλαδή η δικαίωση των συγγενών, αλλά υπάρχει μια σελίδα μέσα που λέει πόσο προσπάθησε η κυβέρνηση της Θάτσερ τότε να ρίξει την ευθύνη στους φιλάθλους. Δηλαδή, εμ σκοτωθήκανε, εμ τραυματιστήκανε, εμ φταίγανε κι όλα. Λοιπόν, η Πέτσα τι κάνει εδώ πέρα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιο να έχει ενστάσεις, δηλαδή... Γιατί τώρα τι δουλειά έχει η Πέτσα με κάτι ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος. Όλε οι ενστάσει. Και, ναι, και του εξωτερικού και όχι για μας, Όλε οι ενστάσεις έρωνται κατά τη γνώμη μου, άμα διαβάσει αυτό το σύντομο μυθιστόρημα. Που πάει αργά, 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 δείχνοντα την καθημερινότητα μια παρέα ε, από το Λίβερπουλ που μεγάλωσε από τα παιδικά χρόνια, από τα μαθητικά χρόνια μαζί και σημαδεύτηκε από αυτή την τραγωδία. Τη δείχνει πώ έχουν εξελιχθεί οι ζωέ των ηρών τη 20 χρόνια μετά. και... Αυτό εστιάζει σε έναν συγκεκριμένο ήρωα και μας δείχνει λίγες ώρες από τη ζωή του καθώς προετοιμάζεται να υποδεχτεί έναν φίλο από την παρέα που ξενιτεύτηκε μετά την τραγωδία πήγε στην Αυστραλία έριξε μαύρη πέτρα πίσω του αλλά τώρα πια μετά από 20 χρόνια θέλει να γυρίσει να συμμετάσχει σε αυτή την επέτειο που οργανώνεται και στον ήρωα της πέτσα αυτό ανακοινεί μέσα πάρα πολλά συναισθήματα. Λοιπόν, τον παρακολουθούμε, ε, βλέπουμε την οικογενειακή του ζωή, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τη δουλειά του, έχει ένα φωτογραφείο που φυτοζωή είναι έτοιμο να το κλείσει, ε, πώς έχει αλλάξει πόλη, πώς... Αλλά έχει συνέχεια την αίσθηση ότι ο άνθρωπος είναι αλλού. Δηλαδή ότι... Ε, σαν να μην τον αγγίζουν οι χαρές της ζωής Ακόμα και τα παιδιά του ας πούμε Ακόμα και ο έγκαμος βίος του Ενώ είναι ανέφελος Βλέπεις ότι δεν έχει όρεξη ο άνθρωπος έχει απάθεια Ναι, έχει Αυτέρα. απάθεια Και έχει ένα πολύ ωραίο έβριμα μέσα το βιβλίο Τον βλέπουμε αυτόν τον ήρωα μέσα στον καράζ του σπιτιού του Που είναι γεμάτο από με αναμνήσεις που η γυναίκα του δεν ήθελε να πετάξουν. Και είναι σαν μαύρα κουτιά μνήμης αυτά τα, τα κυβότια μέσα στον καράζ που καθώς τα σκαλίζει αυτή τη μέρα που επικεντρώνεται η πέτσα Βλέπει βλέπεις να αναδύονται από μέσα όλη τη ζωή, έτσι. Ναι, ναι. Παιδί μεταλλορίχου, φανατικού φίλαθλου της Λίβερπουλ από παιδάκι στα γήπεδα όπου ο αγώνας ήταν μια γιορτή έτσι και ήτανε παρών στην τραγωδία όπως και οι περισσότεροι από τους φίλους του και υπάρχει ένας νεκρός μέσα εκεί που ήταν ο καλύτερός του φίλος. φίλος. Έχει ένα έβριμα πολύ ωραίο η Πέτσα μέσα σε αυτό το γκαράζ υπάρχει και ένα κλουβί με ένα καναρίνι. Αυτό το καναρίνι ε, τα παιδιά του ήρωα νομίζουν ότι είναι αθάνατο, ότι ζει τόσα χρόνια, αλλά αυτός με το που πεθαίνει το καναρίνι το αντικαθιστά κάθε φορά και βλέπεις ένα πλάσμα εκλοβισμένο μέσα στο κλουβί, που το αφήνει λιγάκι την πορτούλα να, να πετάξει και νιώθεις σαν να ταυτίζεται μαζί του. Ναι. Και με την ζωή που δεν έχει, γιατί όπου να είναι θα πεθάνει κι αυτό, και με τη ζωή που αντικαθίσταται και... Ναι, ε, θα ήθελε κι αυτός να ναι. μπορεί να αντικαταστήσει τους χαμένους Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Δυπου. Αυτά είναι ό,τι μπορεί ο κάθε αναγνώστης να εικάσει. Και το τελευταίο μέρος του βιβλίου είναι η τραγωδία που τη ζωντανεύει η πέτσα καταπληκτικά. Δηλαδή την ασφυξία που νιώθουν οι άνθρωποι καθώς τριμώχνονται πάνω στις κερκίδες και δεν μπορούν να πάρουν ανάσα και που ένας χάνει τον άλλον και χάνει τα παπούτσια. Δηλαδή αυτό το αίσθημα της ασφυξίας το μεταδίδει καταπληκτικά. Ναι. Όπως και όλο τη το βιβλίο σε κάνει να σκέφτεσαι ότι για κάποιους ανθρώπους μετά από ένα τέτοιο συμβάν η ζωή σταματάει εκεί. Ναι. Δεν μπορεί με τίποτε να ξαναπάρει μπρο. Και αυτό το αίσθημα το μεταδίδει πάρα πολύ ωραία. Ε, έχω μια παιδική μνήμη mm -hmm. ε, σε ένα γήπεδο που με είχαν πάει και ε, κατέβαινα τι κερκίδε και ξαφνικά η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη από πίσω και έπρεπε. ήμουν ένα μικρό παιδί, έπρεπε mm -hmm. όλοι να κατεβαίνουν τι κάλε τρέχοντας. Mm -hmm. Και αυτό μου έμεινε σαν Για μικρό πάντα. τραύμα, το θυμάμαι, ναι, γιατί ναι. σκεφτόμουν ότι αν εγώ τώρα σκοντάψω, πέσω, ας πούμε, θα με πατήσουν χιλιάδες από ναι, πίσω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι... είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Αισθημα, Αλλά και αυτό το αίσθημα του επιζώντος. Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Η Πέτσα έχει γράψει αρκετά βιβλία, έτσι, και Βεβαίως. συλλογές διηγημάτων. Είναι ένα βιβλίο που βασίζεται σε βιβλία και μαρτυρίες. Αλλά, δηλαδή δεν είναι καθόλου βιωμένο από την ίδια, αλλά είναι σαν να το έχει βιώσει. Δηλαδή τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Το μόνο που με ξένησε, αλλά μετά προσπαθούσα να το δικαιολογήσω, γιατί είχα καλά αισθήματα για το βιβλίο, έχει αγγλικές φράσεις, σκόρπιες μέσα. Αντί για διαλόγους στα ελληνικά όπως είναι όλο το υπόλοιπο βιβλίο, έχει μερικούς στα αγγλικά που επιτείνουν την αίσθηση ότι διαβάζεις κάτι που δεν είναι δικό σου, που είναι ναι. κάτι ξένο, ναι, ναι, ναι. αλλά που σε προβληματίζει. Δηλαδή δεν χρειαζότανε. Κάποιο λόγο είχε που το έκανε για την ατμόσφαιρα, και για... δηλαδή ναι. τη δικαιολόγω, γιατί σου λέω συγκινήθηκα πάρα πολύ και σκέφτηκα με αυτό το βιβλίο. Ναι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο. Αν αυτό το βιβλίο έχει την ιδιαιτερότητα ότι μιλάει για ένα γεγονός που συγκλώνησε την αγγλική κοινωνία, ναι. εδώ έχουμε το βιβλίο ενό Έλληνα που λέγεται Κώστας Καλτσά. Που είναι γραμμένο στα αγγλικά. Που είναι γραμμένο στα αγγλικά ω μέρο του διδακτορικού του στο Πανεπιστήμιο του Σάουθ Σάμπτον στην Δημιουργική Γραφή. Βιολόγο είναι, σπουδαγμένο βιολόγο. Ε, Μεταφραστή μεταμοντέρνων κειμένων. Και πήγε και έκανε στην οριμότητά του ένα διδακτορικό. Και αυτό είναι ο καρπό αυτών των που σπουδών. Είναι που είναι μυθιστόρημα. με ελληνικότατο θέμα, η Νικήτρια... Νικήτρια, Σκόνη είναι ο τίτλος, από τις εκδόσεις ψυχογιός, σε μετάφραση, Μαραγκός λέγεται, το μικρό, Γιώργου Μαραγκού. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ελληνικό μυθιστόρημα που προσπαθεί να συμπυκνώσει τον 20ο αιώνα, κυρίως από το 1944 μέχρι το 2015. Δηλαδή υποτίθεται ότι αυτό το καταλαβαίνουμε αργότερα καθώς το διαβάζουμε, αλλά όλα ξεκινούν παραμονές του δημοψηφίσματος για το ναι ή το όχι στη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διάσωσή μας στην οικονομική. Και όπως υπήρχε τότε ένα πολύ διχαστικό κλίμα στην κοινωνία και όλοι κάναν αναφορές στον εμφύλιο, στην κατοχή που μας περιμένει κλπ. Ε, αυτό όμως είναι το τελευταίο μέρος του βιβλίου και εκεί καταλαβαίνουμε τι διαβάζαμε στην αρχή. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο μέρος του βιβλίου που είναι ο Δεκέμβρη του 1944 και που όπως η Πέτσα έχει το δυστύχημα στο Χίλσμπορο εδώ έχει το συλλαλητήριο που έγινε στο Σύνταγμα τα Δεκεμβριανά που λέμε, ναι, με ναι. τους πολλούς νεκρούς ε, και τις εγκλέζικες σφαίρες το, ζωντανε, ναι, το ζωντανεύει σαν να είσαι εκεί έτσι ναι. δηλαδή όλοι έχουμε ακούσματα αλλά την αίσθηση του να είσαι μέσα σε αυτό το συλλαλητήριο, εγώ δεν την έχω ξαναδεί τόσο καλά γραμμένη. Λοιπόν, μιλάει για το 1944 και έχει πολλές οπτικές γωνίες, δηλαδή δείχνει και λαϊκούς ανθρώπους που είναι στρατευμένοι στην αριστερά και ετοιμάζονται να πάρουν τα βουνά όταν τους λένε να δώσουν τα όπλα τους πίσω. Και τους εγκλέζους από αληθινούς αντισυνταγματάρχες που παίρνει μαρτυρίες, από βιβλία που υπάρχουν και μαρτυρίες εγκλέζουν αξιωματούχων της εποχής, δώσει λόγων συνεργατών και των Γερμανών και των Ιταλών, όπως και δικηγόρων που εκμεταλλεύονται τις εβραϊκές περιουσίες και έχει και έναν ήρωα που έχει δανειστεί στοιχεία από τη ζωή του Πέτρου Αμπατζόγλου μέσα. Στέλιο Αμπατζόγλου τον λέει, που είναι και αυτός ένα παιδί που παρακολουθεί αυτά τα πράγματα και μετά στρατεύεται και εκείνος στο δημοκρατικό στρατό. έχει πολλές οπτικές γωνίες και όταν ολοκληρώνουμε το βιβλίο καταλαβαίνουμε ότι όλες αυτές είναι ένα από άλλο ένα μαύρο κουτί μνήμης που ο πατέρας του κεντρικού ήρωα συγκέντρωνε όλη του τη ζωή σαν παρακαταθήκη για τα παιδιά του, τα οποία ήταν ανίποπτα για το τι έχουν τραβήξει οι προγονείς τους, παππούδες και μπαμπάς, ε, και είναι ένα βάρος η ιστορία πάνω τους που είναι σαν να μην τους αφορά. Τελειώνοντας το βιβλίο καταλαβαίνεις ότι ο, ο, ο ήρωας έχει αλλάξει. Ότι αυτό το βομβαρδισμό από ιστορικά γεγονότα και λεπτομέρειες σκεπτικές γωνίες τον έχει διαποτήσει ολόκληρο. Και στην ουσία είναι ιστορία τριών γενιών από μια οικογένεια ε, και πώς τα πάθη του εμφυλίου εξακολουθούν ακόμα ...ακόμα yeah. να είναι πολύ μεγάλα για κάποιες οικογένειες. Και αυτό το βλέπουμε και στην προσωπική ζωή του ήρωα. Δηλαδή τα πολιτικά ποτέ δεν χάνονται από τον yeah. οριζοντά του. Υπάρχει αυτή η αντανάκλαση Έχει μέσα μέρες. πολλές διακειμενικές αναφορές στο βιβλίο. Έχει μοντάζ έτσι, με τα μοντέρνο. Mm -hmm. Έχει τρεις στιγμές, είπαμε, το 44, το 95. τα παραμονές του εξυγχρονισμού και το 2015 όπου εκεί περιγράφει αυτό το διχαστικό κλίμα με νυφαλιότητα, αξιοθαύμαστη. Έχει μια σελίδα μέσα για τις ουρές που γίνονταν για τα capital control. Και εκεί βλέπεις ότι κάναν πλάκα οι άνθρωποι. Εντάξει, είχαν ζόρια, και... αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που το βλέπανε πιο <χωχω> ανάλαφρα αυτό. Ε... Έχει ένα πλήθος ε, αναφορών μέσα που τις δηλώνει, μην τυχόν και τον πάρει κανείς, ε, τον κατηγορήσει για λογοκλοπή, θέμα πολύ ευαίσθητο αυτό το καλοκαίρι. Ε, και πραγματικά μπορεί να έχει μέσα, όπως κάθε πρώτο μυθιστόρημα, μια τάση να τα πει όλα και να κάνει και πλάκα με διάφορα δικά του, του ήρωα του κεντρικού ας πούμε που είναι ιστορικός της λογοτεχνίας βάζει και μερικά λογοτεχνικού ενδιαφέροντος θέματα μέσα αλλά δεν χάνει ποτέ το στόχο του mm -hmm. και ο στόχος είναι να δείξει τι πώς έχουμε βουτυχτεί μέσα στην ιστορία οι μισοί Έλληνες το βάρος της ιστορία. παίρνει ξόφαλτσα και τον Παρθενώνα και την αρχαία μα κληρονομιά το βιβλίο αλλά βασικά είναι τα πολιτικά πάθη που μας ε, ε, καθορίζουν ε, ακόμα και για το τέλος, ένα πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό δοκι... εξομολογητικό δοκίμιο του Didier Ribbon, τον οποίο τον έχουμε ναι. παρουσιάσει με την επιστροφή στη Ρέντς. Στη βέβαια, που ήταν για τον πατέρα του. επανέρχεται τώρα, πάλι από τις εκδόσεις Νήσος, «Η ζωή, τα γυρατιά και ο θάνατος μιας γυναίκας του λαού». Πού είναι σε η μετάφραση, ε, Γιάννη Στεφάνου. Ε, αυτή η γυναίκα του λαού είναι η μαμά του, η οποία είναι μια γυναίκα που υπήρξε εγκαταλελειμμένο παιδί, μεγάλωσε σε ιδρύματα. Από την εφηβεία της ήταν δουλάκι σε αστικές οικογένειες και βιοπορίστηκε πρώτα ως καθαρίστρια και μετά ως εργάτρια. Αυτή η γυναίκα έζησε ένα μαύρο γάμο επί 55 χρόνια. Δεν πήρε καμιά ικανοποίηση από αυτή την άποψη στη ζωή της. Είχε κάποιες φιλοδοξίες να μάθει γράμματα, να γίνει γραμματέας, οι όμως... Ε, με την πάροδο του χρόνου και με τα προβλήματα τα οικονομικά δεν ε, πραγματοποιήθηκαν. Ρατσίστρια, ξενοφοβική, παλιά συνδικαλίστρια που έγινε ο παδός του Λεπέν, όπως και στο προηγούμενο βιβλίο τα έλεγε αυτά τα θέματα ο Ντιντιέ Μπον, ο οποίος θυμίζω είναι ένας φυγάς της τάξης του. Ναι, είναι πανεπιστημιακός. Είναι πανεπιστημιακός, κοινωνιολόγος και με δημοσιογραφική θητεία. Και εδώ μιλάει το βιβλίο του, αρχίζει με το που μπαίνει η μάνα του στο γυροκομείο. Όπου η ανάλυση που κάνει για το τι σημαίνει να μπαίνεις, να περνάς αυτό το κατόφλι, είναι συγκλονιστική. Γιατί σου θυμίζει ότι είναι ένα μέρος στο γυροκομείο από το οποίο δεν θα βγεις. Μπαίνεις για να πεθάνεις. Χάνεις όλα τα σημεία αναφοράς που είχες μέχρι τότε. Το σπίτι σου, του οικείου σου, μπαίνει μέσα σε ένα χώρο που σε αντιμετωπίζουν σαν να δεν γνωρίζει κανέναν και είσαι υποχρεωμένος να είσαι κοινωνικός. Αυτή η κοινωνική, ε, πώς το λένε, υποχρεωτικότητα. Και επίση βλέπει σιγά σιγά πολλού ανθρώπου εκεί που ακόμα και όταν διατηρούν τα μυαλά του, κάπου ε, προβαίνουν σε εθελοντική ευθανασία, πώς να το πω, αυτοκτονία, <Κι> όχι ευθανασία, δηλαδή σταματάνε να τρώνε, αποφασίζουν ότι τέρμα, ας πούμε. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, το πώς το βίωσε ο ίδιος και η μάνα του βλέποντάς την, το περιγράφει συγκλονιστικά. Η ζωή αυτή της γυναίκας, είπαμε, δεν ήταν άχαρη και ο θάνατός της μέσα σε 7 εβδομάδες από τη μέρα που μπήκε στο γυροκομείο ε, ήρθε, δηλαδή δεν άντεξε πολύ. Όμως μέσα από αυτό το ατομικό παράδειγμα ο Didier Μπον bon κάνει μια ανατομία του τι σημαίνει να είσαι στην τρίτη ηλικία και προσπαθεί να δώσει φωνή σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν, δεν αντιπροσωπεύονται από κανέναν οι γέροι άνθρωποι. Δηλαδή και ζωντανεύει αυτό το περίφημο του ροθ, τα «γκυρατιά είναι σφαγή», αλλά και κοινωνιολογικά εξετάζει πως μια τεράστια μερίδα του πληθυσμού πια και όσο περνάει ο χρόνος ακόμα μεγαλύτερη, είναι σαν να μην υπάρχει. Mm. Και γράφει το βιβλίο και για να ξαναζωντανέψει τη μάνα του, αλλά και για να δώσει φωνή σε αυτούς yeah. τους ανθρώπους. Yeah. Και yeah. έχει μέσα, yeah. με αναφορές και στον Μπουρδιέ βέβαια yeah. και yeah. στην yeah. Ανιέρνο yeah. τα yeah. γνωστά. Ναι, ε... αλλά και στο Φόκνερ για το «Καθώς ε, ψυχοραγώ, στη Σιμών Ντεμποβουάρ για το βιβλίο της «Τα γηρατιά». Δηλαδή έχει μέσα όλη τη φιλολογία για αυτό το θέμα. Τα δηλαδη εχει μεσα ολη τη φιλολογια για αυτο το θεμα τα κειμενα του είναι υβριδικά πάντα, πάντα. Δηλαδή έχουν και το στοιχείο το δικημιακό, έχουν και το στοιχείο το Και το προσωπικό, προσωπικό. που όμως γίνεται οικουμενικό. Ναι, και... Το αυτοβιογραφικό. Είναι... Σου λέω, έναν άνθρωπο να έχεις γύρω σου που περνάει αυτή την ιστορία με τα γυροκομεία, σου μιλάει αυτό το βιβλίο αλλά και σου δείχνει τι μας περιμένει και όλα. <laughs> <laughs> και είναι και ο άνθρωπος ο Ριμπον, που βέβαια είναι η πηγή έμπνευσης του Εντουάρ Λουί. Ο το μέντορα του Εντουάρ Μέντορας. Λουί. Υπάρχει Ερνό, Εντουάρ Λουί και Εριμπόν είναι μια τριάδα με πάρα πολλά κοινά yeah. στοιχεία. <laughs> ναι. Ευτυχώ που υπάρχουν και αυτοί. <laughs> Μάλιστα. Ωραία Σταυρούλα, ευχαριστούμε. Τίποτα. Κυρίως εσάς που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Γεια σας.